Γιορτάζουμε, μωρέ. Γιορτάζουμε, λέει, τα 200 χρόνια ελεύθερης πατρίδας. Γιορτές. Λέμε, τι ωραία όλες αυτές τις μέρες όλοι λένε για το 1821, για την Επανάσταση, για την προσφορά, για τους ήρωες. Σκέφτομαι όμως και λέω, τίποτα δεν θα γιορτάζαμε, τίποτε δεν θα γιορτάζαμε αν δεν είχαν υπάρξει 400 ολόκληρα χρόνια για την Νότια Ελλάδα και 500 χρόνια για μας τους Βορειοελλαδίτες, αν δεν είχαν υπάρξει εκείνοι οι απλοί άνθρωποι που κουβάλισαν στις πλάτες τους την πίστη, την πατρίδα, τα ιερά και τα όσια, σήμερα δεν θα γιορτάζαμε τίποτε. Η απλή γιαγιά που άναβε το καντιλάκι, η γιαγιά και ο παππούς που δίδασκαν στα εγγόνια, ο παππούλης στο χωριό και ο ψάλτης που δίδασκαν το αλφαβήτα, που μάθαιναν τα απλά γράμματα στα σκλαβωμένα Ελληνόπουλα. Γιατί αν χάναμε τη γλώσσα, χάναμε και την ταυτότητά μας ως Έλληνες. Γλώσσα, πίστη και ήθη και έθιμα είναι αυτά που μας διαφοροποιούσανε. Μην νομίζουμε ότι ξέραμε σοφίες τότε. Έφταναν όμως τα απλά πράγματα. Ναι ρε εσείς, έφταναν τα απλά πράγματα να κουβαλήσουν τα ιερά, τα όσια, την πίστη, την πατρίδα, την ιστορία, τον τοποθούμενο του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που να πάρουμε φόρα μετά και να ελευθερώσουμε το γένος. Ναι, ναι, γιατί μες στην καρδιά μας δεν είχε σβήσει τίποτα από αυτό που είναι η πατρίδα μας. Ας τη γιορτάσουμε λοιπόν αύριο μαζί με τον Ευαγγελισμό της Παναγιάς και ας τη χαρούμε και ας την τιμήσουμε και ας την ευχαριστήσουμε την Ελλάδα μας που υπάρχει και υπάρχουμε κι εμείς όλοι. Χρόνια πολλά πατρίδα, χρόνια πολλά Ορθοδοξία, χρόνια πολλά Έλληνες, όλοι μαζί όρθιοι και να μην φοβόμαστε τίποτα, μωρέ.